Μόλις ο κορίτσιος μου άλλο δωράκι και σε είχαν. Πώς είναι, θα πρέπει να μπει μέσα, είναι περίεργο. Ναι. Ένα μπαμπά μας. Για μπαμπάκα μας. Τα, νύχτα. Θα με πίσω. Ένα μικρό καπέρα, είναι Βασίλης. Για να δούμε, έχετε πίσω μέσα. Είναι και για τον μπαμπά, γιατί έχει τη γιορτή. Δώστε. Αγάπη μου. Ένα καθένα. Τέλειο. Έλα από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναταλία, να δώσουμε το δώρο στον μπαμπά. Ποιο. Έλα, να δείξτε. Πολύ ωραίο πάντως το παιδάκι σου. Μην το ανοίγεις. Είμαι συγγνώμη. Έχει να το κάνουμε σημάδι. Αχ, τέλεια. Αυτή την παλιά θα τη φάω ολόκληρη. Ωραία, ένα μολύβι φρυδιό. Θα δει τα κόρια της. Λοιπόν, τώρα το οχτώ ευρώ. Είναι ένα μολύβι. Το άλλο το έχω βάλει. Ναταλία, να σου το. Θες να τα ανοίξουμε όλα αυτά γιατί έχει διαλυθεί. Έλα να πάμε. Τι έχει μείνει. Αυτό. Θα τα βγάλουμε όλα. Ναι, γιατί έχουν πάει σε άλλες θέσεις, έχουν χαλάσει. Αχ, τσιπηδάκι, τι ωραία, το χρειαζόμουν, Ναταλία. Τα έκανε. Τελείωσε, πάτε να δώσουμε και το άλλο. Αυτό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Αλλά θα τα ανοίξουμε και αυτό τελειώνει. Έλα, λοιπόν, εδώ έχει ένα μουζάκι. Εδώ έχει ένα μπλουζάκι. Τα βγάλαμε όλα. Ναι, αυτά τα βγάλαμε γιατί με είχαν εκνευρίσει. Λοιπόν, έλα να δούμε τι θα βγάλουμε μόνο. Σήμερα, το 18. Εδώ θα το ανοίξω. Αυτό. Κάτι πρέπει. Ναι. Οχ. Έχει φύγει. Τι θα το έχουμε ανοίξει άλλη μέρα. Ανοίξουμε. Φωνά το ανοίξες. Φάνησε και δεν είχε τίποτα. Καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο Day of Christmas είναι, η αλήθεια είναι, γιατί τον τελευταίο καιρό τραβάω με την κάμερα αρκετά συχνά και έχω χάσει την αίσθηση που πάει σε ποιο βίντεο τι. Χρόνια πολλά, μπαμπά! Χρόνια πολλά, μπαμπά! Έχουμε γενέθλια εδώ στο σπίτι μας σήμερα, γιορτάζει ο Γιώργος. Και όπως σας είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, θα προσπαθήσω να κάνω ένα κέικ, μια τούρτα τύπου. Η Ναταλία είναι υπομονή από το πρωί. Μεγάλη, ναι, πολύ μεγάλη. Το όχι, οποίο. Μαμά. Ναι. Νομίζω ότι δεν θα φτάσει μέχρι το ταβάνι αυτή η τούρτα. Ναι, και εγώ δεν νομίζω να φτάσει μέχρι το ταβάνι. Η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Άμα φτιάξουμε τόσο μεγάλη, θα γίνει σαν μπαλόνι. Σαν μπαλόνι η τούρτα. Φοβερό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, έχω τις επιφυλάξεις μου για το αν θα πετύχει, γιατί δεν έχω τα κατάλληλα εργαλεία, σας το έχω ξαναπεί και σε άλλο βίντεο. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα να προσπαθήσω, βασικά πιο πολύ για την Ναταλία, γιατί γενικά σε ανύποπτο χρόνο μου λέει να κάνουμε τούρτες. Θέλει, τα βλέπεις στα βιντεάκια και στα διάφορα που φτιάχνουν τούρτες γενεθλίων και θέλει και αυτή να κάνει. Κάθε μέρα λέω, κάθε που πηγαίνω στον μπαμπά λέω χρόνια πολλά. Τέλεια. Θα το λέμε κάθε μέρα. Και οπότε, μια προσπάθεια που θα κάνω, προσπάθεια ξαναλέω, θα είναι με αυτό το έτοιμο μείγμα από Betty Crocker, γενικά την Betty Crocker. Μόλις αυτό και αυτό τελειώνεις. Ναι, αγάπη μου. Γενικά την Betty Crocker την παραδέχομαι, γιατί έχει φοβερά έτοιμα έτσι, mix. Αυτό είναι το Devil's Food Cake Mix, το οποίο το έχω ξαναφτιάξει και είναι πεντανόστιμο. Οπότε η ιδέα είναι να κάνω το παντεσπάνι του κέικ με αυτό το μίξ και πήρα δύο. Το ιδανικό θα ήταν να έχω το σωστό ταψάκι έτσι ώστε να βγει στενή και ψηλή. Αυτό αποκλείεται να γίνει όπως καταλαβαίνετε γιατί δεν τα έχω αυτά τα υλικά. Οπότε ίσως γίνει απλή, δηλαδή στην κανονική διατομή του κέικ που έχω. Με αυτά τα απλά έτσι εργαλεία που έχω. Και η ιδέα είναι ότι έχω πάρει τα δύο frosts
όχι frost, fudge, γλάσσα, να το πω, σωστά. Αυτό το chocolate fudge, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου πέφτει λίγο λιγοτικό. Εγώ θέλω αυτό, εσύ ποιο θέλεις? Αυτό εγώ. Εσύ αυτό? Ναι, το σοκολατένιο. Ναι, και του Γιώργου του αρέσει το σοκολατένιο πιο πολύ. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ το βανίλια. Η ιδέα είναι να βάλω μέσα σοκολάτα και από πάνω να την κάνω με αυτό. Να την αλείψω. Έχω και μια άλλη ιδέα, την οποία δεν ξέρω αν θα μου πετύχει. Πού είναι? Έχω πάρει αυτά εδώ τα χωνάκια και θέλω να κάνω κάτι με αυτά, αλλά δεν θα σας πω ακόμα. Γιατί είναι αυτά, είναι για παγωτά. Είναι για παγωτά, αλλά εμείς θα τα χρησιμοποιήσουμε με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω καν αν θα πετύχει, οπότε ας μην πω τώρα πολλά. Ας το προσπαθήσω στην πορεία και άμα βγει θα σας το δείξω. Άμα δεν βγει θα σας πω μετά τι ήθελα να κάνω και βλέπουμε. Λοιπόν, οπότε Ναταλία ξεκινήσουμε. Ναι. Θέλουμε, για αυτά είναι εύκολα τα πράγματα. Θέλει μόνο... Ναι, ναι, θέλει μόνο αυγά, κάποιο λαδάκι ή βουτυράκι. Όχι, και γίνεται. Όχι βουτυράκι, λαδάκι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, άντε, ας ξεκινήσουμε και ο Θεός βοηθός. Βρήκα κάτι ταψάκια από γαλακτομπούρεκο. Ξέρετε, από αυτά τα ταψάκια που κρατάμε όταν μας φέρουν τα γαλακτομπούρεκα δώρο. Κάτσε αγάπη μου να πω. Και έβαλα εκεί το μείγμα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα με βοηθήσει αυτό. Έχω βάλει λοιπόν το πρώτο κουτί, το πρώτο Betty Crocker, σε δύο ταψάκια. Σε λίγο θα το βγάλω και θα βάλω... Θα αφήσω να κρυώσει λίγο για να τα βγάλω και θα βάλω το δεύτερο μείγμα. Έχουμε ανάψει και τζάκι από νωρίς σήμερα. Είναι και γιορτινή μέρα, είναι και Σάββατο. Και τυχαίνει έτσι και ο Γιώργος να είναι πιο χαλαρός, να μην έχει τόση πολλή δουλειά. Εντάξει, είναι και τα γενέθλιά του σήμερα. Οπότε είναι αρκετά έτσι ζεστά και χουχουλιάρικα, γιατί έξω κάνει πάρα πολύ κρύο. Δεν ξέρω αν έχω σοκολάτα, γιατί πρέπει να έτρωγα με την Ναταλία από το Betty Crocker, το γλάσο τη σοκολάτα. Έχει πολύ κρύο λοιπόν σήμερα. Είναι γενικά οι μέρες που λένε ότι θα έχει το περισσότερο κρύο, ότι θα χιονίσει έτσι στα πολύ βόρεια. Είναι πολύ ωραία, είναι έτσι πολύ χουλιάρικα. Είπα στην Ναταλία να βάλουμε το Polar Express, αλλά ήθελε να δούμε Μπούμπα. Και γενικά την παρακαλάω να δούμε και καμιά άλλη χριστουγεννιάτικη ταινία πέρα από τις καθιερωμένες τύπου τα χρονικά των Χριστουγέννων που το έχουμε δει 100 φορές. Ήθελα να δούμε το Arthur, τα Χριστούγεννα του Arthur, πώς λέγεται. Αλλά δεν ήθελε. Τέλος πάντων, πιστεύω θα την πείσω μέχρι το τέλος των Χριστουγέννων. Τον Άρθουρ. Ποιο? Αυτό που σου βάλα χθες το τρέιλερ και δεν ήθελες. Ποιο τρέιλερ? Ποιο τρέιλερ? Χρυσόψαρο. Βάλτο. Βάλτο, δεν το έχω κατεβάσει. Σου είπα ότι πρέπει να το κατεβάσουμε. Ποιο? Την ταινία. Το καλτσάκι. Τα καλτσάκια. Πού τα καλτσάκια? Πού είναι τα καλτσάκια σου, μωράκι? Γιατί τα έβγαλες? Όχι, θα τα δείξω στα κόδια. Α, παπά.
βγάλει αρκετά αργότερα, η αλήθεια είναι, γιατί νομίζω τα τελευταία πλάνα τα τράβηξα φτιάχνοντας την τούρτα. Η τούρτα, παιδιά, με πέδεψε πάρα πολύ. Φυσικό ήτανε, δεν έχω τη γνώση, δεν είχα τα απαραίτητα εργαλεία. Παρ' όλα αυτά την έκανα την προσπάθειά μου, πιστεύω θα βγει κάτι νόστιμο, δεν βγήκε κάτι τόσο ευπαρουσίαστο. Βέβαια προσπάθησα να κάνω ό,τι καλύτερο μπορούσα για να τη φέρω έτσι σε μια πιο ευπαρουσίαστη μορφή. Του Γιώργου του άρεσε πάρα πολύ, ενθουσιάστηκε, λέει ότι είναι η πιο ωραία τούρτα που είχε ποτέ, οπότε αυτό μετράει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη όπως καταλαβαίνετε, αλλά κοπέλα μου, δεν είσαι ζαχαροπλάστης πρώτον, δεύτερον δεν το έψαξες καλά, δεν είδα πολλά tutorials, δεν είχα τα απαραίτητα εργαλεία, οπότε είναι λογικό να συνέβη κάτι τέτοιο. Οπότε δεν πειράζει, πιστεύω θα είναι νόστιμη, γιατί το cake από το Betty Crocker είναι τέλειο, το δοκίμασα γιατί μου μείνει αρκετό μείγμα και έκανα κάποια cupcakes. Το γλάσο είναι τέλειο, οπότε λογικά θα είναι πολύ ωραία η τούρτα. Θα σας τη δείξω, δεν σας την έχω δείξει ακόμα, θα σας τη δείξω μετά που θα τη βγάλω, την έχω στο ψυγείο. Εντάξει, η προσπάθεια μετράει καμιά φορά, δεν πειράζει, από το να πάω να πάρω μία έτοιμη, ήθελα να κάνω κάτι έτσι να το κάνουμε σαν εμπειρία παρέα με το Ναταλάκι και έτσι σαν δώρο στο Γιώργο. Από το προηγούμενο βίντεο θα έχετε δει ότι πήγα στο Atma Wellness Massage της φίλης μου της Artemis και μου έκανε και αυτή τη θεραπεία στο πρόσωπο, παιδιά, και νιώθω το πρόσωπό μου τέλειο. Τέλειο, ανυπομονώ να κλείσω το επόμενο ραντεβού και έχουμε πει να πάμε με την κολλητή μου παρεούλα σαν έτσι κάτι για τα κορίτσια, οπότε θα το κανονίσουμε σίγουρα. Έβαλα τώρα την κάμερα στο τρίποδο λίγο γιατί δεν βολεύομαι να σας μιλάω έτσι, κουράζεται το χέρι. Έκανα λοιπόν ένα μπανάκι και ίσιοσα λίγο τα μαλλιά μου και ξανά έβαλα αυτό το φιόκο που φόραγα γιατί μου αρέσει πολύ. Και θα σας δείξω και το outfit μου, ντύθηκα απλά αλλά έτσι λίγο πιο καλά λόγω της περίστασης. Δεν έχουμε πολύ κόσμο, οι κολλητοί μας θα έρθουν στην ουσία από εδώ και απλά θα κάνουμε αυτή έτσι, την καταστασούλα που ούτως ή άλλως έτσι το κανονίζουμε συχνά πυκνά το Σαββατοκύριακο, οπότε πόσο μάλλον σήμερα που είναι τα γενέθλια του Γιώργου. Και φόρεσα και τα κοσμήματά μου από Vivart, αυτό είναι παλιό, από την αγαπημένη μου Ντέμι και μου στείλε δώρα για την καινούργια χρονιά και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στείλε τα γούρια της και μου στείλε και άλλα κοσμήματα. Μου στείλε αυτό εδώ το βραχιολάκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Είναι μια τέλεια έτσι επιλογή για δωράκι. Και το φόρεσα σήμερα γιατί πάει πολύ με τα ρούχα μου, γιατί έχει ασημένια στοιχεία και έχει και το 22 εδώ. Ξέρω αν το βλέπετε. Είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο. Και μου έστειλε και άλλο βραχιολάκι με γούρι. Σε μαύρο χρυσό αυτή τη φορά. Τα σκέφτηκε όλα η αγαπημένη μου Ντέμι. Σας έχω μιλήσει για την Ντέμι και τα κοσμήματά της στα Vivart πάρα πολλές φορές. Θα σας βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής για να τα δείτε. Το έχω έτσι όπως το έλαβα. Τα έχει στα υπέροχα κουτάκια της με πολύ ωραίες χριστουγεννιάτικες κορδέλες. Και η Ντέμι έχει επιλέξει αυτό εδώ το charm για φέτος. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αυτό εδώ το τσάρτ, το οποίο λέει 22, αλλά δεν φαίνεται. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή μπορείτε να το κρατήσετε και άλλα χρόνια και να το φοράτε και κανένας δεν θα καταλάβει ότι είναι γούρι του 22. Και στην ίδια λογική είναι και το απίστευτο έτσι ετήσιο γούρι της, το πολύ μοναδικό που έφτιαξε και έχει φτιάξει και κάποιες διαφορετικές έτσι μορφές. Το φόραγα το πρωί. Είναι αυτό εδώ σε χρυσό χρώμα. Με αυτή την αλυσίδα σε χρυσό χρώμα και αυτό το charm είναι πάρα πολύ ωραίο. Εκπληκτική πρόταση δώρου. Καλά, αυτό εγώ θα το φοράω, της το είπα με το που το είδα, της λέω Ντέμι, αυτό θα το φοράω όλο το χρόνο και ανυπομονώ να το φοράσω και καλοκαίρι. Λέει 2022, αλλά είναι τόσο έτσι διακριτικό που μια χαρά. Και αυτή η κρίκη ήταν δώρο από την αγαπημένη μου Ντέμι και χάρηκα πάρα πολύ γιατί ασημένια κοσμήματα δεν έχω πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι το χρυσό είναι η πρώτη μου επιλογή πάντα. Πραγματικά τα δώρα μου ήταν υπέροχα και επειδή ήξερα ότι θα μου στείλει τα δωράκια μου, μου το είπε, ήθελα πολύ να πάρω και ένα άλλο ζευγάρι που έχει Ντέμι στη συλλογή της. Αυτό εδώ, το ασημένιο κρυκάκι, τριπλό κρυκάκι. Οπότε της είπα ότι το θέλω αυτό πάρα πολύ και το πήρα γιατί πραγματικά δεν έχω κάτι παρόμοιο, δεν έχω ασημένιο κρυκάκι, έχω κάτι παλιά τα οποία δεν μου αρέσουν τόσο πολύ και με το που το είδα αυτό και γενικά η Ντέμι έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα
και σε ασίμι, σε κοσμήματα από ασίμι 925, τα οποία είναι τύπου χρυσωμένα, είναι κλασικό ασίμι. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ και με αυτό. Αλλά τα δώρα της πραγματικά είναι όλα υπέροχα. Μου είχε γράψει και μια πάρα πολύ ωραία καρτούλα. Οπότε ναι, τα φόρεσα, θα σας δείξω και το outfit μου. Πόσο χάρηκα για τους κρίκους, δεν λέγεται. Που πάντα έψαχνα έναν ωραίο ασημένιο, έτσι ιδιαίτερο κρίκο. Και δεν είχα, και πολλές φορές άλλαζα όλα μου τα κοσμήματα και τα έκανα χρυσά γιατί δεν είχα ασημένιο έτσι κρίκο που ήθελα. Θα σας βάλω link για τα κοσμάτακα της Demis. Ξέρω ότι η Demi έχει και κανάλι στο YouTube. Θα την ξέρετε γιατί είναι φιλενάδα μου, αγαπημένη. Έχουμε κάνει διακοπές μαζί στοιχείο. Οπότε θα σας βάλω στο κουτί περιγραφής όλα τα link και του e-shop της, του Vivart, που θα βρείτε όλα τα κοσμήματα, τα της και όλα αυτά. Και του καναλιού της στο YouTube αν θέλετε να πάτε να την τσεκάρετε. Και λέτε να σας δείξω και το outfit, να πάρω την κάμερα στα χέρια. Λοιπόν, αυτό είναι το outfit μου. Φοράω αυτήν εδώ τη φουστίτσα, την οποία την έχω κάποια χρόνια. Την είχα πάρει από το Zara. Και είναι έτσι sweat. Είναι πολύ περιποιημένη φούστα γενικά. Πολύ μ' αρέσει. Φόρεσε ένα οπακ καλσόν. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το χειμώνα να φοράω χοντρά οπακ καλσόν. Μου δημιουργούν μία άνεση. Δεν φοβάμαι να μην φανεί κάτι γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου. Οπότε νιώθω μια μεγάλη άνεση. Με ζεσταίνει. Γιατί αυτό είναι και κατοστάρι. Και τέλεια. Φόρεσα τα παπουτσάκια μου από Βιβέα, τα οποία είναι πολύ άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Αλλά έχουν και το τακουνάκι τους. Και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Και από πάνω ένα απλό τοπάκι, νομίζω αυτό είναι από Στραντιβάριος. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω από Στραντιβάριος. Και τα κοσμηματάκια της Demis. Δεν έχω φορέσει κάτι άλλο. Θα βάλω και τα δαχτυλίδια μου, αλλά τα έχω ξεχάσει. Τα έχω μέσα, γιατί πολλές φορές τα φοράω και τα βγάζω καθώς κάνω δουλειές. Οπότε θα τα βάλω και αυτά. Και επειδή θα με ρωτήσετε ενδεχομένως, το κραγιόν που φοράω είναι από αυτή την εταιρεία, την Κινέζικη. Από Catkin και το φοράω πρώτη φορά σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Και είναι πάρα πολύ ωραίο χρώμα και πολύ έτσι ιδιαίτερο και το packaging του συγκεκριμένου κραγιόν. Αλλά έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ και με μία πούδρα που χρησιμοποιώ το τελευταίο καιρό, αυτή είναι εδώ, η οποία είναι μία υαλουρονική pressed powder. Η Hyaluronic Pressed Hydra Power είναι colorless, χωρίς χρώμα, είναι λευκή δηλαδή, αλλά πραγματικά μου αφήνει ένα ωραίο τελείωμα matte. Απίστευτο! Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Έχω πάρει και κάποια άλλα προϊόντα από By Terry, πάντα ήθελα να τα δοκιμάσω. Και γενικά είμαι full ευχαριστημένη και θέλω να δοκιμάσω και άλλα. Είναι λίγο ακριβά, αλλά έτσι για μερικά βασικά πράγματα αξίζει νομίζω να δώσεις κάτι παραπάνω. Αυτά λοιπόν, δεν θα σας μιλήσω άλλο σε αυτή τη φάση. Θα προσπαθήσω έτσι να τραβήξω 2-3 πλάνα. Καταρχήν θα σας τραβήξω σίγουρα την τούρτα να σας τη δείξω. Συγχωρέστε με. Δεν βγήκε πολύ καλή, σας το λέω. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είναι επιτυχία. Αλλά η προσπάθεια μετράει. Εντάξει, πιστεύω θα είναι νόστιμη τουλάχιστον. Αυτά θα σας αφήσω και τώρα δεν ξέρω πότε θα πιάσω την κάμερα. Είτε αύριο, αν βρω χρόνο. Έχω απίστευτο σίδερο. Απίστευτο σίδερο. Αύριο λογικά το πρωί θα συμμαζέψω το σπίτι και θα έχω και το σίδερο. Οπότε όποτε μπορέσω θα πιέσω την κάμερα να συνεχίσω αυτό το βιντεάκι, να σας πω πως περάσαμε. Και γενικότερα θέλω να σας δείξω και κάτι άλλα πραγματάκια που έχω. Και είναι πάρα πολύ ωραία έτσι και πολύ χριστουγεννιάτικα και πιστεύω θα σας αρέσουν. Αυτά. Απολαύστε έτσι τα πλάνα που θα τραβήξω στη συνέχεια και θα τα πούμε πολύ σύντομα.
wrapped it. When the morning, I love you, amen. Και δεν είναι απλά η επόμενη μέρα, αλλά η μεθεπόμενη. Γιατί την Κυριακή νομίζω έπιασε ελάχιστα την κάμερα στα χέρια μου. Πρέπει να έχω τραβήξει κάποιο πλάνο με τον καφέ μου ή κάποιο πλάνο με τα Advent Calendar με την Αταλία. Πραγματικά δεν θυμάμαι καθόλου. Μπορώ να σας πω όμως ότι το Σάββατο περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά και ο Γιώργος την ευχαριστήθηκε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία με τους φίλους μας και τον Αταλάκη το ευχαριστήθηκε, γιατί εντάξει, όπου γενέθλια, η Ναταλία πρώτη. Φύσηξε την τούρτα, 2-3 φορές τη φυσήξαμε και εδώ θα μιλήσουμε λιγάκι για την τούρτα. Γενικά η προσπάθεια είναι που μετράει και αυτό το λέμε πάντα όταν δεν τα έχουμε καταφέρει καλά, είναι κάπως παρηγοριά στον άρρωστο. Αλλά δεν πειράζει. Θα σας πω όμως ότι ήταν πεντανόστιμοι και όλοι ενθουσιάστηκαν. Τους έβαλα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί αυτά τα κομμάτια ξέρετε είναι μεγάλα, είναι ψηλή η τούρτα. Και το φάγαν όλο. Έδωσα και στους γονείς μου και τους άρεσε πάρα πολύ. Οπότε από γεύση, σούπερ. Από εμφάνιση έκανα κάποια λάθη που τα κατάλαβα μετά. Πρώτον έπρεπε να έχω παραπάνω γλάσο λευκό. Ένα αυτό. Δεύτερον, έπρεπε να αφήσω να κρυώσει και το πάνω παντεσπάνι καλύτερα. Άφησα τα δύο και το τρίτο δεν το άφησα. Και το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω, όταν βάλω τα παντεσπάνια με το γλάσο, να τα βάλω λίγο στο ψυγείο. Να κρυώσουν καλά και μετά να το αλείψω με το γλάσο, γιατί διελειώταν το κέικ. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Οπότε ένα λάθος αυτό το οποίο δεν θα το ξανακάνω. Και εντάξει, τώρα όσον αφορά το σχήμα, ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δηλαδή με τις μεγάλες φόρμες τα είχα θέμα. Με τα ταψάκια που βρήκα, τα παλιά ταψάκια αυτό που από γαλακτομπούρεκα, την έκανα τη δουλίτσα μου. Αλλά εντάξει, δεν είχα τα σωστά εργαλεία, ούτε να κάνω το γύρω-γύρω, ούτε ξέρω και την τεχνική, να σας πω την αλήθεια. Δεν το έχω ψάξει και καθόλου στο YouTube για να πω ότι το πέδεψα πολύ. Πήγα γρήγορα-γρήγορα να κάνω μία τούρτα. Δεν είχα και πολύ χρόνο στη διάθεσή μου να το ψάξω περαιτέρω. Βέβαια, ασχολήθηκα όλο το πρωί με αυτή την τούρτα, έτσι, για να μην γελιόμαστε. Ο Γιώργος είπε ότι είναι η πιο ωραία τούρτα που έχει δει στη ζωή του και η πιο νόστιμη, οπότε αυτό είναι που μετράει. Πραγματικά χάρηκε πάρα πολύ και χάρηκε και η Ναταλία η οποία ξετρελάθηκε με την τούρτα και σε γεύση και γενικότερα. Οπότε ναι, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Παραγγείλαμε, φάγαμε, τραγουδήσαμε με κιθάρες. Είχαμε και το τζακάκι, πάρα πολύ ωραία συντροφιά. Ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ κόζι γιορτινή βραδιά και πραγματικά είναι μια βραδιά την οποία θα θυμόμαστε. Α, εχθές λοιπόν δεν τράβηξα τίποτα γιατί τι έκανα, σιδέρωνα όλη μέρα και έκανα και κάποιες δουλειές. Επίσης έκατσα και μόνταρα χθες το βράδυ, είχα βάλει το The Holiday και το χάζευα και μόνταρα για να σας ανεβάσω το πρώτο κομμάτι που πήγα στο σπα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, τι ωραία, το ξανάβλεπα και χαλάρωνα μόνο που το έβλεπα. Που πήγα στο σπα και έκανα και την πολύ ωραία θεραπεία προσώπου και το μασάζ στη φίλη μου την Άρθεμις. Οπότε ναι, αυτό τώρα θα το ανεβάσω, έχω κάνει export και θα το ανεβάσω πολύ σύντομα. Αλλά είπα να κάτσω να σας δείξω κάτι κουτιά, κάτι beauty boxes που μου ήρθαν πρόσφατα, που είχα παραγγείλει εδώ και αρκετές μέρες. Α, φόρεσα και τα κοσμήματά μου από Vivart, φόρεσα το βραχιολάκι αυτό το μαύρο σήμερα, επειδή φοράω χρυσά κοσμήματα και το γούρι της Demis σε χρυσό. Πόσο μου αρέσει αυτό το τύπου Κωνσταντινάτο. Πολύ ενθουσιασμένη με τα καινούργια μου κοσμήματα από Vivart. Και θα σας βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα δείτε και να πάρετε δωράκια αν θέλετε και για τον εαυτό σας φυσικά. Είχα λοιπόν παραγγείλει στο Black Friday 3 beauty box από το Look Fantastic. Είναι 3 special edition κουτιά, είναι όλα χριστουγεννιάτικα, τα έβγαλε το Look Fantastic λόγω Χριστουγέννων. Και να σας πω την αλήθεια, όταν τα είχε βγάλει μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά με το που μπήκαν αυτές οι μεγάλες εκπτώσεις, τύπου 40%, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αλλά νομίζω ότι κάθε κουτί είχε γύρω στα 25 ευρώ μέσο όρο, μπορεί και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, γύρω στα 25 ευρώ το κάθε κουτί και η αξία των προϊόντων είναι πολύ μεγαλύτερη μέσα,
Οπότε είπα να το κάνω έτσι αυτό το δωράκι στον εαυτό μου. Βέβαια άρχισαν πάρα πολύ να έρθουνε. Κάνανε... Τα είχα παραγγείλει από πτυχίο για να καταλάβετε. Από τον Black Friday και κάνανε σχεδόν 20 μέρες να έρθουνε. Είχα αρχίσει να ανησυχώ, αλλά ευτυχώς εμφανίστηκαν και όχι τίποτα εγκαίρως, γιατί είναι και χριστουγεννιάτικα και ήθελα να τα χαρώ τώρα. Θα τα χαρώ όλο το χρόνο, αλλά ήθελα τώρα να τα πάρω τα δωράκια μου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Είναι τρία και το κάθε ένα έχει ένα θέμα. Λοιπόν, το ένα λέει The House Proud. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε. Το άλλο λέγεται The Night Before Christmas. Νομίζω ότι είναι από τα αγαπημένα μου αυτό. Και το άλλο, το Woman Who Wants Everything. Αυτό νομίζω το πήρα πολύ πιο φθηνά από 25, το πήρα 21 ευρώ, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τυχαία, ξεκινήσω με το House Proud. Γενικά είναι πολύ περιποιημένα όλα τα κουτιά. Έχουν μέσα και το σχετικό χαρτάκι με τα περιεχόμενα, τι είναι το κάθε προϊόν και γενικά πώς χρησιμοποιείται, περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτό είναι από τα αγαπημένα μου κουτιά. Τώρα θυμήθηκα. Και θα ξεκινήσω με το κερί που έχει μέσα. Έχει ένα πολύ ωραίο κερί. Αυτό εδώ. Αυτό από την εταιρεία This Works. Την οποία την γνωρίζω γιατί είχε πέρυσι στο Advent Calendar μία πάρα πολύ ωραία κρέμα. Καταπληκτική. Την οποία την έχει και σε ένα από αυτά τα κουτιά, θα σας τη δείξω, σώματος. Μυρίζει υπέροχα. Υπέροχα. Σε μυρωδιά νερόλι and sweet orange. Είναι, λέει, για μια relaxing night in. Διαρκεί 40 ώρες. 40 ώρες καύσης, λοιπόν, το συγκεκριμένο κερί. Μυρίζει υπέροχα. Ξέρετε ότι έχω μανία με τα κεριά. Οπότε φοβερό το πρώτο πραγματάκι. Λοιπόν, ένα Molton Brown προϊόν, το οποίο είναι bath and shower gel από στην μυρωδιά Sweat Oris. Κάπως έτσι, για να μην κάνω και λάθος. Αυτό εδώ λοιπόν μυρίζει ιδιαίτερη μυρωδιά, διαφορετική, πολύ ωραία. Αλήθεια είναι λίγο διαφορετική μυρωδιά, ξεχωριστή. Λοιπόν, μέσα έχει επίσης και ένα Pure Essential Oil Blend, ένα λαδάκι τέλος πάντων. Είναι από αυτή την εταιρεία Aromatherapy Associates το συγκεκριμένο. Είναι λοιπόν αυτό εδώ. Αυτό. Και ξέρετε, όλα αυτά τα μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και όλα αυτά τα λαδάκια τα λατρεύω, γιατί έχω και diffuser ηλεκτρικά και τα απλά και τα χρησιμοποιώ πολύ. Το συγκεκριμένο είναι ένα Breathe Essential Oil Blend. Έχει μέσα πεύκο και ευκάλυπτο, γι' αυτό λέει Breathe Essential Oil, μάλλον βοηθάει έτσι την καλύτερη αναπνοή. Ο ευκάλυπτος το κάνει αυτό γενικά, οπότε πάρα πολύ ωραίο και αυτό το προϊόν. Μετά, κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδοκιμάσει ποτέ και να σας πω την αλήθεια, ενθουσιάστηκα που το είδα. Είναι αυτό εδώ, αυτή εδώ η μπαρίτσα, από την εταιρεία Bubble It νομίζω, το οποίο είναι ένα Sour Steamer. Τι κάνεις με αυτό? Το βάζεις στο βάτο του ντου σου, της ντουζιέρα σου, πέφτει το νερό και αναδύεται μια πολύ ωραία μυρωδιά. Καλά τα λέω? Ναι, Zinky Peach Scent. Είναι ροδάκινο. Vegan friendly και cruelty free. Έτσι, κάνεις έτσι ένα πιο relaxing ντουζάκι, ένα πιο χαλαρό ντουζάκι. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδοκιμάσει και θέλω πολύ και θα σας πω περισσότερα γι' αυτό. Καλά, για όλα θα σας μιλήσω. Λοιπόν, άλλο προϊόν που ξετρελάθηκα, γενικά δεν τα διάλεξα τυχαία τα κουτιά. Είναι όλα πραγματάκια τα οποία αγαπώ και λατρεύω και ξέρω ότι θα μου δώσουν πολύ χαρά. Γι' αυτό ήθελα να κάνω και αυτό το δωράκι στον εαυτό μου. Είναι λοιπόν αυτό εδώ το Pillow Mist. Το Perfect Night Sleep Pillow Mist από Neom, κάπως έτσι, με English Lavender, Chamomile και Πατσουλί. Αυτό λοιπόν εδώ, το spray, μυρίζει υπέροχα, μυρίζει πάρα πολύ έτσι χαλαρωτικά. Έχει όλες αυτές τις μυρωδιές του χαμομηλιού, της λεβάντας που βοηθάνε γενικά στον ύπνο. Εγώ έχω πολλά Pillow Mist, δεν θα σας το κρύψω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ψεκάζω τα μαξιλάρια μου και τα σεντόνια μου με τέτοια ειδικά spray. Πολλές φορές με ρωτάτε τι ψεκάζεις Μαριέλα στα σεντόνια σου. Έχω πολλά. Έχω από Molton Brown, έχω από Laura Ashley, έχω από The Pioneers. Έχω πολλά έτσι spray για mists, γενικότερα για σεντόνια.
σεντόνια και linen spray. Και τελευταίο προϊόν που έχει μέσα αυτό το κουτί είναι αυτή η λάσπη, κατά κάποιο τρόπο, από Ahava, άμα τη λέω σωστά την εταιρεία. Είναι μία Dead Sea Mud. Στην ουσία είναι κάτι σαν μάσκα. Δηλαδή την βάζεις στο πρόσωπό σου για 7 με 15 λεπτά και μετά ξεπλένεις με ζεστό νερό. Είναι κάτι το οποίο θέλω να δοκιμάσω. Γενικά δεν είμαι πολύ φαν της, των συγκεκριμένων μασκών. Είχα και παλαιότερα μία πάρα πολύ καλή κατά τα άλλα μάσκα. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία με τη λάσπη δεν μου άρεσε πολύ, να σας πω την αλήθεια, και το έκανα πιο αραιά. Ξέρω όμως ότι είναι ευεργετικά για το πρόσωπο, οπότε καμιά φορά πρέπει έτσι λίγο να πιέζω τον εαυτό μου να το κάνει. Παρότι δεν είμαι τόσο, σας λέω, αυτής της τεχνικής, αλλά και παραλίγο να ξεχάσω κάτι το οποίο είναι πραγματικά φοβερό προϊόν. Από την εταιρεία Glove, τη γνωστή εταιρεία Glove, είχε αυτό το hair wrap, το οποίο θα σας πω τι είναι, κάτι εκπληκτικό. Είναι ένα ειδικό, ειδική πετσέτα μαλλιών. Καταρχήν η Glove έχει φοβερή ποιότητα σε όλα αυτά τα είδη. Είναι μια πετσέτα στην ουσία ειδική με μικροίνες που στεγνώνουν πολύ καλά τα μαλλιά και έχουν μεγάλη απορροφητικότητα συγκεκριμένες πετσέτες. Μπορείς να βάλεις λέει και μάσκα ή κάποιο treatment και αφού έχεις σκουπίσει καλά τα μαλλιά σου με την κανονική πετσέτα, να βάλεις μετά αυτό και να κινηθείς με αυτό και να κάνεις overnight treatment. Και είναι σαν, είναι κάπως έτσι, βλέπετε, είναι έτσι, είναι σαν τουρμπανάκι κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ χρήσιμο και πολύ χαίρομαι γιατί δεν είχα κάτι παρόμοιο. Όπως καταλαβαίνετε, το House Proud το έχει και οδηγίες πώς να το βάλεις. Το House Proud το κουτί, μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και πάμε σε άλλο αγαπημένο, σας τα έχω πάρει νομίζω με σειρά προτεραιότητας. Στο επόμενο αγαπημένο κουτί, το Night Before Xmas. Λοιπόν, αυτό είναι σερταρωτό. Πάλι έχει τα περιεχόμενα εδώ. Και ξεκινάω με αυτό εδώ, το οποίο είναι μία μαξιλαροθήκη σατέν. Sleep sweetly on this darling satin pillowcase from the Vintage Cosmetic Company. The silky fabric will reduce friction on your hair and face, minimizing split ends and creases. Κάνει πολύ καλό το να κοιμάσαι σε αυτήν μαξιλαροθήκη και στα μαλλιά και στο πρόσωπό σου. Και είναι κάτι το οποίο δεν είχα, να σας πω την αλήθεια. Γενικά τα σατέν σεντόνια δεν μου είναι εύκολα να κοιμάμαι, έτσι λίγο γλιστράω, να σας το πω. Αλλά η σατέν μαξιλαροθήκη θα ήθελα να τη δοκιμάσω, γιατί ξέρω ότι θα κάνει διαφορά στο πρόσωπό μου. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να έχω άποψη και να δοκιμάσω. Το ένα λοιπόν ήταν αυτό. Μετά έχει κάποιες βιταμίνες από το My Vitamins, βασικά είναι shots, σαν σταγονίτσες δηλαδή. Βιταμίνη Ε, λέγονται Relax, αυτές εδώ, η Relax Shot Vitamin E. Σε βοηθάνε να κοιμηθείς έτσι πιο χαλαρά το βράδυ, μάλλον σε χαλαρώνουνε. Και έχουν μέσα και μαγνήσιο από ό,τι βλέπω. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ακόμη ένα sleep spray. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Πραγματικά μπορώ να ζω με αυτά. Να αγοράζω συνέχεια τέτοια spray. Να δω. Τέλεια μυρίζει. Το συγκεκριμένο είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Το Blossom and Blossom. All Night Long Calming Sleep Spray. Και έχει μέσα διάφορα στοιχεία που σε βοηθάνε έτσι να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς έτσι, να έχεις πιο χαλαρό και ήρεμο ύπο. Μετά, το προϊόν που σας έλεγα πριν, το οποίο το χρησιμοποιώ από πέρυσι και το χρησιμοποιώ μάλιστα λίγο για να μου τελειώσει και τελικά μου ήρθε και δεύτερη συσκευασία. Και γενικά αν το αγοράσεις μόνο του δεν είναι και οικονομικό, γιατί η εταιρεία This Works δεν είναι πολύ οικονομική. Γενικά όλα αυτά τα προϊόντα είναι πιο ακριβά, γι' αυτό συμφέρει να πάρεις τα κουτιά. Το συγκεκριμένο λοιπόν το είχε και πέρυσι μέσα στο Advent Calendar από Look Fantastic, είναι το Deep Sleep Body Cocoon, αυτό εδώ. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιείς λέει μετά το μπάνιο και πριν να πας να κοιμηθείς, έτσι ώστε να
ενυδατωθεί το δέρμα σου και, γενικότερα όμως να σε βοηθήσει να χαλαρώσεις πριν το βραδινό ύπνο. Γενικά αυτό είναι το κόνσεπτ αυτού του κουτιού. Και εδώ έχει ένα σπρέι ρετινόλης, ένα μάλλον σέρουμ ρετινόλης. Πολύ ενδιαφέρον γιατί εγώ δεν έχω έτσι δοκιμάσει πολλά ρετινοειδή. Ξέρω βέβαια ότι είναι πολύ καλά, δεν κάνει να τα χρησιμοποιείς κάθε βράδυ, αλλά κάνουν πάρα πολύ καλό στο δέρμα. Έχω μία μάσκα νυχτός με ρετινόλη η οποία είναι εκπληκτική, φοβερή και θα σας μιλήσω πολύ σύντομα για αυτό το προϊόν και κάποια άλλα, αλλά θέλω να το δοκιμάσω και αυτό για μια έτσι αναζωογόνηση, Λίμια, για μια βραδινή αναζωογόνηση. Πάρα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν και αυτό το σέρουμ με τη ρετινόλη. Μετά έχει αυτά εδώ τα bath salts, αυτά τα οποία είναι από την εταιρεία Westlab και είναι με lavender, jasmine και valeriana. Epsom and Dead Sea Mineral Salts. Θα σου πω την αλήθεια, εγώ δεν κάνω συχνά αφρόλουτρο. Ακόμη και όταν είχα μπανιέρα δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανα πολύ συχνά, το έκανα μια στο τόσο. Αλλά θα τα χρησιμοποιήσω αυτά με άλλο τρόπο. Πολλές φορές έτσι βάζω τα πόδια μου και μουλιάζουν σε ζεστό νερό με άλατα, γιατί έτσι νιώθω ότι ξεκουράζονται. Οπότε θα το κάνω στα πόδια αυτό. Και τελευταίο προϊόν, αυτό εδώ το λαδάκι, το οποίο έχει ανοίξει λίγο, να σας πω την αλήθεια, έχει ανοίξει αρκετά και γέμισα τώρα λάδι. Λοιπόν, δεν πειράζει, είναι ένα body oil για μασάζ. Καλά λέω. Αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα body oil για μασάζ ή για να λείψεις το σώμα σου γενικότερα πριν κοιμηθείς και σε βοηθάει έτσι να χαλαρώσεις τις αρθρώσεις σου, λέει, τους κόμπους, βοηθάει στη χαλάρωση των κόμπων που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Καλά, μυρίζει υπέροχα τώρα γιατί έχει ηχηθεί λιγάκι. Μυρίζει υπέροχα, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτό είναι το κουτί της χαλάρωσης. Και το λέει έτσι, the night before Xmas, before Christmas, ότι και καλά μπορείς να κάνεις ένα τέτοιο δώρο στον εαυτό σου πριν τη μέρα των Χριστουγέννων, να κάνεις ένα τέτοιο pampering night κατά κάποιο τρόπο. Και το τελευταίο κουτί, το οποίο να σου πω την αλήθεια δεν ξέρω αν θέλω να το πάρω, αλλά με έπιασε αυτή η περιέργεια και λέω, άντε αφού πήρες τα άλλα δύο, πάρε και αυτό, γιατί φαίνεται ωραίο και αυτό. Έχει μέσα όλα αυτά εδώ τα προϊόντα, πάμε να δούμε τι έχει. Καταρχήν, κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαιτέρως είναι ότι έχει μέσα αυτό το προϊόν από Babor, μια πολύ καλή εταιρεία την οποία εγώ δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και έχω ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια. Έχω ακούσει διθρεμβικά σχόλια. Οπότε αυτό το συγκεκριμένο είναι για cleansing, είναι ένα έτσι, πώς να το πω, γαλάκτωμα για να κάνεις καθαρισμό προσώπου. Αυτό εδώ, enzyme cleanser. Αυτό εδώ λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον και βασικά έχει μέσα πούδρα. Μισό λεπτό να διαβάσω εδώ τι λέει. Παιδιά, αυτό είναι σαν πούδρα και όταν λέει το συνδυάσεις με νερό μετατρέπεται σε ένα μεταξένιο, λέει, απαλό ενυδατικό και έχει μέσα ένζυμα τα οποία βοηθάνε στο να μειωθούν και να εξαλείψουν τα νεκρά κύτταρα. Και αφήνουν, λέει, το δέρμα σου πιο απαλό, πιο φωτεινό, πιο έτσι energized. The youthful glow is within reach. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Τι ιδιαίτερα προϊόντα υπάρχουν, ρε παιδιά, ειδικά στο skincare. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος και ξέρω, έχει αρχίσει και μ' αρέσει πάρα πολύ το skincare. Περισσότερο και από το μακιγιάζ, μπορώ να σας πω. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο να ασχοληθώ. Αλλά θέλω να, πραγματικά θέλω να βρω χρόνο. Επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ, το Impossible Glow. Είναι κάποιες σταγονίτσες, προσπαθώ να τα ανοίξω. Το σταγονίτσες, βλέπετε, έχει και σταγονόμετρο και είναι sunshine, λέει, in a bottle. Έχει μέσα υλουρονικό οξύ και αυτές οι σταγονίτσες σου δίνουν μία λάμψη, λέει, και είναι και ενυδατικές, πολύ ενυδατικές. Οπότε θα είναι πολύ ωραίο, έτσι. Συγκεκριμένα είναι bronzing drops, σαν highlighter κατά κάποιο τρόπο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο προϊόν.
να το δοκιμάσουμε και αυτό να δούμε τι λέει. Μετά έχει ένα δειγματάκι από Σεραβέ, την οποία έχω αρχίσει και αγαπώ σαν εταιρεία, γιατί χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό το καθαριστικό προσώπο από Σεραβέ και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια αυτό είναι το απλό, εγώ χρησιμοποιώ το πράσινο. Μια υδατική λοιπόν λοσιόν. Καλό, θα το δοκιμάσω και αυτό. Μετά έχει μία κρέμα ματιών, αυτήν εδώ, από Dr. Brand, δεν ξέρω, από Triple Peptide Eye Cream, μάλιστα. Πολύ καλό γιατί λέει smoothing and minimizing dark circles, για τους μαύρους κύκλους βοηθάει πάρα πολύ. Θα αρχίσω να τη χρησιμοποιώ, εντάξει, χθες, γιατί πάντα χρειάζομαι τέτοια προϊόντα που βοηθάνε στη μείωση των κουρασμένων ματιών. Αυτό και μετά το επόμενο είναι ένα brow gel, αυτό, επιτέλους και ένα έτσι προϊόν, όχι skincare. Εντάξει, ήταν και σταγονίτσες με τον bronzing βασικά. Αυτό τι είναι, στην ουσία δίνεις χρώμα στα φρύδια σου και είναι πιο long lasting, μάλιστα, και δεν ξεφλουδίζει, δεν το έχω χρησιμοποιήσει, είναι σαν μασκαρούλα, ενδιαφέρον και αυτό. Και μέσα είχε και αυτό εδώ το αφρόλουτρο από Αχάβα πάλι. Δεν τις ξέρω τις εταιρείες, θα τις μάθω. Κάποιες τις ήξερα, αλλά δεν τις ξέρω τις περισσότερες. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το αφρόλουτρο. Παιδιά, μυρίζει με το που το έβγαλε από το κουτί. Είναι ένα Dead Sea Water Mineral Sour Gel με κάκτους και pink pepper. Μόσχο μυρίζει. Πάρα πολύ ωραία μυρωδιά. Και σου λέει ότι είναι ένα sour gel το οποίο έτσι σου δίνει μια ιδανική spa experience. Φαίνεται πάρα πολύ έτσι ωραίο προϊόν και θέλω πολύ να το δοκιμάσω. Έχω και πολλά αφρολουτράκια και λαδάκια και από Rituals, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, από το Advent Calendar που ανοίγω καθημερινά. Μου έχουν μείνει μόνο 5 παραθυράκια. Και αυτά, αυτό ήταν και αυτό το κουτί. Τώρα βέβαια αυτά τα κουτιά δεν υπάρχουν πια. Εξαντλήθηκαν μετά από την επόμενη μέρα, νομίζω που τα αγόρασα, εξαντλήθηκαν, γιατί σας λέω μπήκαν και αυτές οι φοβερές εκπτώσεις λόγω Black Friday, τύπου 40 και 50%. Και έγινε χαμός, πέσαν όλοι με τα μούτρα. Πάρα πολύ περιποιημένα και πολύ ωραία να δωρήσεις ένα τέτοιο κουτί σε εμάς τις γυναίκες, που εντάξει δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Πραγματικά τα αγαπημένα μου βέβαια έχουν να κάνουν πάντοτε με έτσι mists, με αρώματα, με κεριά, με skincare προϊόντα, με καλλυντικά, με κοσμήματα, εντάξει, νομίζω όπως όλες οι γυναίκες. Αυτά ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και στο σημερινό βίντεο. Σας έδειξα πολλά πραγματάκια. Θα έχω link κάτω στο κουτί περιγραφής τα κοσμήματα της αγαπημένης μου Demis από Vivarte, αν θέλετε να πάρετε τα γουράκια σας ή γενικότερα αν θέλετε να πάρετε κάποια δωράκια σε αγαπημένα πρόσωπα, κοσμήματα και τέτοια. Τα κουτιά αυτά τα έχω πάρει, σας είπα, από Look Fantastic και δεν υπάρχουν πια διαθέσιμα, αλλά παρόλα αυτά ήθελα έτσι να σας δείξω τα προϊόντα που έχει μέσα, γιατί μπορεί κάτι να σας κεντρήσει την περιέργεια και να θέλετε να το αναζητήσετε ξεχωριστά. Επειδή παίρνω πολλά μηνύματα από εσάς και ξέρω ότι αγαπάτε τα beauty unboxings και αγαπάτε γενικότερα τα unboxings σε αυτό το κανάλι, οπότε αυτό μάλλον θα καθιερωθεί και έχει καθιερωθεί. Θα έχουμε δηλαδή αρκετά έτσι unboxing και θα μοιράζομαι πολλά πράγματα μαζί σας, καθώς επίσης θα τα χρησιμοποιήσουμε αυτά και παρέα αρκετά προϊόντα και θα τα δούμε και στην πράξη. Αυτά λοιπόν, αν σας άρεσε το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe, πατήστε και την καμπανούλα για να σας έρχεται σχετική ειδοποίηση όταν ανεβάζω κάτι καινούριο και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα με νέο βίντεο το οποίο έτσι πιστεύω θα σας αρέσει αρκετά, οπότε stay tuned για το επόμενο βιντεάκι. Και μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Γεια σας!